Λοιπόν, αυτός ο πίνακας είναι έμπνευση δική μου και είναι έργο ενός από την Καρδιακολετέρα. Λοιπόν, παριστάνει ακριβώς τους εγκλήσους στο σεράι της Τριπολιτσάς, πρόκριτους και αρχιερείς, οι οποίοι συνελήφθησαν το Φλεβάρι του 1821 και υπέστησαν μαρτύρια μύρια όσα για την πίστη και για την πατρίδα και άντεξαν μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου που ο Κολοκοτρώνης απελευθέρωσε την Τρίπολη και άνοιξε τη φυλακή και εκ των οποίων όμως γλίτωσαν μόνο 4. Αυτοί στο σύνολό τους ήταν 18. Αλλά είχαν και μερικούς συμπελέστες που συγγενώ και τους έκλεισαν όλους. Και είναι η περιγραφή την οποία κάνει ο ιστορικός της εποχής, οι αλυσίδες τρομερές. Είχαν στον καθένα μία λεμαριά σιδερένια, όπως λέει εκεί, και η λεμαριά αυτή είχε μία αλυσίδα, η οποία αλυσίδα κατέβαινε και έδαινε τον άλλον στο πίσω μέρος, πάλι με λεμαριά και ούτω καθεξής ήταν ένας πίσω τον άλλον, δεμένοι σφιχτά με τα σίδερα. Και εκεί για να κυνηθούν έπρεπε όλοι να σηκωθούν, να πάνε όλοι παρέα. Καταλαβαίνετε τι μαρτύριο υφίσταται. Και τους ταλαιπωρούσαν, δεν τους έδιναν φαγητό, τους έβριζαν, δεν σκούπισαν το σχόλο, οι αρρώστιες τους έδριαν και λέει εκεί πέρα ότι ο ιστορικός ότι οι ψήρες που είχαν αναπτυχθεί επάνω στο σώμα τους και τα γένια τους ήταν όλοι άσπροι από τις ψήρες. Δεν φαινόταν τίποτα. Στο τέλος όπου γλίτωσαν ο Αρδρούσης Ιωσήφ και ο Τριπολιτσάς Δανιήλ. Οι άλλοι πέθαναν και μάλιστα λένε ότι ο Δελιγιάννης την ώρα που τον βγάλανε από τη φυλακή πιόν, πέθανε πάνω στο φορείο που τον πήγε που δεν είχε προνατοχή. Και πρώτος ο Κολοκοτρώνης μπήκε μέσα στη φυλακή και βρήκε τον Τριπολιτσά να είναι έτοιμο θάνατο κάτω και του λέει, δεσπότη μου, είμαστε ελεύθεροι τώρα. Και του λέει ο δεσπότης του Κολοκοτρώνης, αρχηγέ μου, καπιτάνι μου, σαν τούπερ. Ναι, λέει, αλλά εγώ πεθαίνω. Σώπανε γιατρούς τώρα, θα σε φροντίσουν. Και πράγματι τον συνεφέρανε, τον πήγαν στην Επαναθρέπα και συνήλθε ο Δανιήλ και είσαι ακόμα μετά 11 χρόνια. Και θέλησα τώρα αυτή τον πίνακα, γιατί λείπει εδώ πέρα στην Πολιτσά, δεν έχουμε κάτι τελευταίο. Και γι' αυτό τον φιλοτέχνησα. Έργο. Έργο ενός καλογύρου στα μετέωρα. Και τον τρόπο να το τοποθετήσουμε εδώ, ώστε να μένει στην ιστορία μαρτυρώντας συνέχεια στους επιγεγνωμένους ότι ο κλήρος και οι άρχοντες ήσαν μαζί αδερφωμένοι και είναι η μόνη πόλη εδώ που έχουμε και το ιερό των προκρήτων και των αρχιερέων. Μαρτυρία ατράνταχτη της ενότητος και της συνεργασίας, της εκκλησίας και της πολιτείας.